Αποσπάσματα από το βιβλίο «Νοσταλγία του Απόλυτου» του Τζορτζ Στάινερ σε μετάφραση Παλμύρα Σισμυρίδου από τις εκδόσεις Άγρα. Οι κοσμικοί μεσίες. Ιστορικοί και κοινωνιολόγοι συμφωνούν και σε τελική ανάλυση ορισμένες φορές καλό θα ήταν να τους πιστεύουμε πως υφίσταται αξιοσημείωτη αποδυνάμωση του ρόλου των επίσημων θρησκευτικών συστημάτων των εκκλησιών στη δυτική κοινωνία. Η απαρχή και τα αίτια της λόγω παρακμής θα μπορούσαν να χρονολογηθούν και να συζητηθούν ποικιλοτρόπως και πράγματι αυτό συμβαίνει. Ορισμένοι τα εντοπίζουν στην άνοδο του επιστημονικού ορθολογισμού την περίοδο της αναγέννησης. Άλλοι τα αποδίδουν στο σκεπτικισμό, στη σαφή εκοσμίκευση του διαφωτισμού με την ειρωνική του στάση απέναντι στη δυσιδαιμονία και σε όλες τις εκκλησίες. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι συστηματικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, η συστηματική θεολογία, ξεπεράστηκαν και οι εκκλησίες απόλυσαν την παλαιότερη κεντρική θέση τους εξαιτίας του δαρβινισμού και της μοντέρνας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης. Όμως όλοι συμφωνούν όσον αφορά το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Βαθμιδών, λόγω αυτών των εξαιρετικά περίπλοκων και επικίνων λόγων, τα χριστιανικά δόγματα, επιμένω στον πληθυντικό αριθμό, που είχαν διαμορφώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη δυτική αντίληψη για την ταυτότητα του ανθρώπου και για τη θέση μας στον κόσμο, και των οποίων η πρακτική και ο συμβολισμός είχαν διαποτίσει τόσο βαθιά την καθημερινή ζωή μας μετά το τέλος της Ρωμαϊκής και της Ελληνιστικής περίοδου, έχασαν την κυριαρχία τους πάνω στο συναίσθημα και στην καθημερινή ύπαρξη. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ο θρησκευτικός πυρήνας του ατόμου και της κοινότητας εκφυλίστηκε και κατάδυσε κοινωνική σύμβαση. Η θρησκεία έγινε ένα είδος τυπικής συμπεριφοράς, ένα σύνολο περιστασιακών ή μηχανικών ανακλαστικών. Για τη μεγάλη πλειονότητα των σκεπτόμενων ανδρών και γυναικών, ακόμη και για όσους συνέχισαν να εκκλησιάζονται, οι ζωτικές πηγές της θεολογίας, μιας υπερβατικής και συστηματικής πίστης σε ένα δόγμα, είχαν στερέψει. Αυτή η αποστράγγιση, το αποστέγνωμα που επηρέασε όπως επηρέασε τον ίδιο τον πυρήνα της ηθικής και πνευματικής υπόστασης του δυτικού ανθρώπου, άφησε ένα τεράστιο κενό. Όπου υφίσταται κενό, ξεπηδούν νέες ζωτικές δυνάμεις και υποκατάστατα. Αν δεν διαβάζουμε λαθασμένο τρόπο τα στοιχεία, η πολιτική και φιλοσοφική ιστορία της Δύσης κατά τα τελευταία 150 χρόνια μπορεί να εννοηθεί ως σειρά προσπαθειών, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητών, λιγότερο ή περισσότερο συστηματικών, λιγότερο ή περισσότερο βίαιων, να πληρωθεί το κεντρικό κενό που άφησε η διάβρωση της θεολογίας. Αυτή η κενή θέση, αυτό το σκοτάδι στη μέση, σχετιζόταν με το κενό του θανάτου του Θεού. Θυμηθείτε τον ειρωνικό και τραγικό τόνο του Νίτσε όταν χρησιμοποίησε την περίφημη φράση που τόσο συχνά αποτελεί αντικείμενο παρανόησης. Όμως μπορούμε φρονώ να είμαστε περισσότερο ακριβείς. Ο μαρασμός ενός μεγάλης εμβέλειας χριστιανικού δόγματος άφησε μια αταξία ή ένα κενό στη θέση βασικών αντιλήψεων για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη σημασία της ανθρώπινης ιστορίας, για τις σχέσεις ανάμεσα στο νου και στο σώμα, για το ρόλο της γνώσης στη διαμόρφωση της ηθικής διαγωγής μας. Τα εν λόγω ζητήματα, από τη διατύπωση και την ανάλυση των οποίων εξαρτάται η συνοχή της κοινωνίας και του μεμονωμένου ατόμου, πραγματεύονται οι μεγάλες αντιθεολογίες, οι μεταθρησκείες του 19ου και του 20ου αιώνα. Συγχωρήστε μου τους αδεξιούς όρους μεταθρησκεία, αντιθεολογία, υποκατάστατο δόγμα, όλες αυτές είναι χονδροειδείς, μα και χρήσιμες ετικέτες. Στο πλαίσιο των 5 διαλέξεών μας, θα επιχειρήσω να τις συνδέσω κάτω από έναν γενικό όρο. Θέλω να σας προτείνω τη λέξη μυθολογία. Προκειμένου τώρα ένα κοινωνικό, ψυχολογικό ή πνευματικό δόγμα ή θεωρητικό σύστημα να αποκτήσει το στάτους μιας μυθολογίας, με την έννοια την οποία θα επιχειρήσω να τις δώσω, οφείλει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Ας δούμε ποιες είναι οι αναλόγω προϋποθέσεις. Το θεωρητικό σύστημα οφείλει να φέρει τη σφραγίδα της καθολικότητας. Ακούγεται πολύ αφελές και κατά μία έννοια είναι. Ας προσπαθήσω να επεξεργαστώ την ιδέα. Τι εννοούμε όταν λέμε καθολικότητα? Πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η προτινόμενη ανάλυση της ανθρώπινης συνθήκης, της ιστορίας μας, του νοήματος της ζωής σας και της δικής μου, των περαιτέρω προσδοκιών μας, έχει καθολική ισχύ. Κατά αυτή την έννοια, μια μυθολογία είναι μια πλήρης εικόνα του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Το κριτήριο της καθολικότητας έχει μια πολύ σημαντική συνέπεια. Αν η μυθολογία είναι έντιμη και σοβαρή, επιτρέπει, προκαλεί την αναίρεση τη διάψευσή της. Ένα καθολικό σύστημα, μια καθολική εξήγηση, καταραίει όταν και όπου μπορεί να προκύψει μια ουσιαστική εξαίρεση, ένα πραγματικά ισχυρό αντιπαράδειγμα. Δεν ωφελεί να προσπαθεί κανείς να μπαλώσει μια γωνίτσα εδώ, να προσθέσει λίγη κόλλα ή ένα σκηνή εκεί. Το οικοδόμημα καταραίει αν δεν σχηματίζει ένα συμπαγές σύνολο. Αν οποιοδήποτε από τα κεντρικά μυστήρια, τα ιερά μυστήρια του χριστιανισμού ή τη ζωή του Χριστού ή του μηνύματός του, ανασκευαζόταν πλήρως, θα ήταν ανώφελο να προσπαθήσουμε να επιδιορθώσουμε στα πεταχτά μια γωνιά του οικοδομήματος. Κατά δεύτερον, μια μυθολογία με την έννοια με την οποία μεταχειρίζομαι τη λέξη θα διαθέτει ένα αρχικό στάδιο και ορισμένα στάδια εξέλιξης εύκολα αναγνωρίσιμα. Προϋποθέτει μια στιγμή κέρυας αποκάλυψης ή διαγνωστικής ενόρασης από την οποία πηγάζει ολόκληρο το σύστημα.
Η εν λόγω στιγμή και η ιστορία του θεμελιακού προφητικού οράματος θα διαφυλαχτούν σε μια σειρά κανονιστικών κειμένων. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την κίνηση των Μορμόνων, εύκολα θα αναγνωρίσετε την εικόνα μου. Ένας άγγελος παρουσιάζεται στον ιδρυτή της κίνησης και του παραδίδει τις περίφημες χρυσές πλάκες ή τον Μωσαϊκό νόμο. Θα προκύψει μια αρχική ομάδα μαθητών άμεσα συνδεδεμένων με το δάσκαλο, με τη διάνοια του ιδρυτή. Λίγο αργότερα, κάποιοι μαθητές θα αποσχιστούν σχηματίζοντας αίρεση. Θα δημιουργήσουν αντίπαλες μυθολογίες ή υπομυθολογίες. Προσέξτε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Οι Ορθόδοξοι οπαδοί του μεγάλου κινήματος θα μισήσουν τους αιρετικούς, θα τους καταδιώξουν με μια εχθρότητα πιο βία από εκείνη την οποία επιδεικνύουν στο κυνήγι του άπιστου. Δεν φοβούνται τον άπιστο, φοβούνται τον αιρετικό που προήλθε από το ίδιο τους το κίνημα. Το τρίτο κριτήριο μιας αληθινής μυθολογίας καθορίζεται δυσκολότερα και ζητώ να δείξετε υπομονή και ανοχή, αφού ελπίζω ότι θα διαφανεί στην πορεία των πέντε διαλέξεων μέσα από παραδείγματα. Μια αληθινή μυθολογία αναπτύσσει δική της γλώσσα, δικό της χαρακτηριστικό ιδίωμα, δικές της εμβληματικές εικόνες, σημαίες, μεταφορές, δραματικά σενάρια. Παράγει δικό της σύστημα μύθων. Απεικονίζει τον κόσμο μέσα από μια σειρά θεμελιωδών χειρονομιών, τελετουργιών και συμβόλων. Ελπίζω ότι αυτό θα φανεί καθαρά όσο προχωρούμε. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα εξής στοιχεία. Καθολικότητα, με την οποία υποδηλώνω απλώς τον ισχυρισμό ότι εξηγούνται τα πάντα, ρυθμιστικά κείμενα παραδομένα από τον εμπνευστή της κίνησης, Ορθοδοξία εναντίον της αίρεσης, κέρυες μεταφορές, χειρονομίες και σύμβολα. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ήδη για ποιο πράγμα μιλάω. Οι μεγάλες μυθολογίες που οικοδομήθηκαν στη Δύση από τις αρχές του 19ου αιώνα δεν αποτελούν μόνο απόπειρες να πληρωθεί το κενό που άφησε η παρακμή της χριστιανικής θεολογίας και του χριστιανικού δόγματος, είναι καθ' αυτές ένα είδος θεολογίας της υποκατάστασης. Πρόκειται για συστήματα πίστης και επιχειρηματολογίας, τα οποία ενδέχεται να διακρίνονται για τη σφοδρή αντιθρησκευτικότητά τους, να θέτουν ίσως εν αρχή έναν κόσμο δίχως Θεό και να αρνούνται τη μεταθάνατο ζωή, όμως η δομή τους, οι φιλοδοξίες τους, οι αξιώσεις τους από τους πιστούς είναι βαθιά θρησκευτικές τόσο από πλευρά στρατηγικής όσο και αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, όταν σκεφτόμαστε τον Μαρξισμό, όταν εξετάζουμε τις φρουιδικές και γιουγκιανές διαγνώσεις για τη συνείδηση, όταν εξετάζουμε τη θεωρία της στρουκτουραλιστικής ανθρωπολογίας για τον άνθρωπο, όταν εξετάζουμε όλα αυτά τα συστήματα από την οπτική γωνία της μυθολογίας, τα βλέπουμε ως καθολικά σύνολα, οργανωμένα βάσει κανόνων, ως συμβολικές εικόνες του νοήματος του ανθρώπου και της πραγματικότητας. Και όταν τα αναλύσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι αν και αρνούνται την παραδοσιακή θρησκεία, επειδή το καθένα μας λέει κοίταξε να δεις, δεν χρειαζόμαστε πλέον την παλιά Εκκλησία, τέρμα το δόγμα, τέρμα η θεολογία, αποτελούν συστήματα που σε κάθε αποφασιστικό στάδιο φέρουν τα σημάδια ενός θεολογικού παρελθόντος. Επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πρόκειται για τον πυρήνα των όσων διατείνομαι και ελπίζω να είμαι αρκετά σαφής. Αυτά τα μεγάλα κινήματα, αυτές οι σημαντικές χειρονομίες της φαντασίας που προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τη θρησκεία και ειδικότερα τον χριστιανισμό, στη Δύση έχουν τρομερή ομοιότητα με τις εκκλησίες, με τη θεολογία που θέλουν να αντικαταστήσουν. Και ίσως έπρεπε να τονίσουμε ότι σε όλες τις μεγάλες μάχες αρχίζουμε να μοιάζουμε με τους αντιπάλους μας. Φυσικά, αυτή είναι μόνη μία άποψη όσον αφορά τα μεγάλα φιλοσοφικά, πολιτικά, ανθρωπολογικά κινήματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στο προσωπικό μας περιβάλλον. Ο πεπισμένος μαρξιστής, ο κλινικός ψυχαναλυτής, ο στρουκτουραλιστής ανθρωπολόγος θα δυσανασχετήσει με τη σκέψη ότι οι απόψεις του, οι αναλύσεις του για τη θέση του ανθρώπου είναι μυθολογίες και αλληγορικά κατασκευάσματα άμεσα προερχόμενα από τη θρησκευτική εικόνα του κόσμου την οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει. Η ιδέα θα τον εξόργιζε. Και η οργή του δεν είναι αβάσιμη. Δεν επιθυμώ ούτε είμαι σε θέση να κάνω λόγου χάρη τεχνικής φύσεως παρατηρήσεις όσον αφορά τη μαρξιστική θεωρία της υπεραξίας, τη φρουιδική περιγραφή της λίμπιντο και του αυτό, την περίπλοκη σχέση της συγγένειας και της γλωσσολογικής δομής της ανθρωπολογίας του Λεβί-Στρος. Το μόνο που ελπίζω να πετύχω είναι να επισύρω την προσοχή σας σε ορισμένα ισχυρά, επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και χειρονομίες όλων αυτών των εντός εισαγωγικών επιστημονικών θεωριών. Θέλω να δείξω ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά στοιχεία αντικατροπτίζουν άμεσα τις συνθήκες που άφησε πίσω της η παρακμή της θρησκείας και μια βαθιά εδρεωμένη νοσταλγία για το απόλυτο. Αυτή η νοσταλγία, η τόσο βαθιά ριζωμένη θαρρό σε όλους μας, είναι άμεσο αποτέλεσμα της παρακμής του δυτικού ανθρώπου και της δυτικής κοινωνίας, της αρχαίας και υπέροχης αρχιτεκτονικής, της θρησκευτικής βεβαιότητας. Σήμερα, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή του 20ου αιώνα, οι διαλέξεις έλαβαν χώρα το 1974, διψάμε όσο ποτέ άλλοτε για μύθους, για μια καθολική εξήγηση. Διψάμε για μια εγγυημένη προφητεία. Το μυθολογικό σενάριο του Μαρξισμού, με το οποίο ξεκινούσε τούτη την πρώτη ομιλία, δεν διαθέτει μόνο σκόπιμη δραματικότητα, αλλά είναι επίσης αντιπροσωπευτικό του μεγάλου ευρωπαϊκού ρεύματος της σκέψης και της κυριαρχίας του συναισθήματος, το οποίο αποκαλούμε ρομαντισμό. Όπως οι υπόλοιπες νοητικές κατασκευές της κοινωνικής ουτοπίας, της εκοσμικευμένης μεσιανικής σωτηρίας που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση,
ο μαρξισμός εκφράζεται με όρους ιστορικού έπους. Μιλάει για την πρόοδο του ανθρώπου, για τη μετάβαση από τη σκλαβιά στο μελλοντικό βασίλειο της τέλειας δικαιοσύνης. Όπως μεγάλο μέρος της τέχνης, της ρομαντικής μουσικής και της λογοτεχνίας, ο μαρξισμός μεταφράζει το θεολογικό δόγμα της πτώσης του ανθρώπου, του προβατορικού αμαρτήματος και της έσχατης απολύτρωσης με όρους ιστορικούς και κοινωνικούς. Ο ίδιος ο Μάρξ υποδεικνύει την ταύτιση του ρόλου του με το ρόλο του Προμηθέα. Δεν είναι άραγε ενδιαφέρον και από τη μια πλευρά αναμενόμενο το γεγονός ότι το τελευταίο πράγμα που ονειρευόταν ο Μάρξ στα νιάτα του ήταν το να συγγράψει μια κορυφαία κριτική της πολιτικής οικονομίας. Αντιθέτως, ετοίμαζε ένα επικό ποίημα για τον Προμηθέα. Και μαντεύεται πώς λειτουργεί το τελευταίο σενάριο. Κουβαλώντας την καταστροφική αλλά συγχρόνως εξαγνιστική φωτιά της αλήθειας, του τέστην την ηλιστική διαλεκτική αντίληψη για την οικονομική και κοινωνική δύναμη της ιστορίας, ο Προμηθέας Μάρξ θα οδηγήσει τη σκλαβωμένη ανθρωπότητα στη νέα αυγή της ελευθερίας. Ο άνθρωπος υπήρξε κάποτε αθώος, απαλλαγμένος από την εκμετάλλευση. Ποιο σκοτεινό σφάλμα, ποιο ζωφερό έγκλημα στάθηκε η αιτία για να πέσει σε δυσμένεια. Τούτο είναι το πρώτο από τα θεωρητικά μας προβλήματα και παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία. Σε όλες τις μεγάλες μυθολογίες ή τις θρησκείες της υποκατάστασης που συνεξετάζουμε, η φύση του προπατορικού αμαρτήματος παραμένει σκοτεινή ή προβληματική. Πώς γεννήθηκε η δουλεία, ποια είναι η καταγωγή του συστήματος του ταξικού διαχωρισμού. Η απάντηση του Μάρξ παραμένει περιέργως αδιαφανής. Ίσως μπορώ να εξηγήσω το λόγο. Όπως όλοι σχεδόν οι μεταρωμαντικοί και προπάντων οι Γερμανοί, υπήρξε μανιώδης θαυμαστής του μεγαλείου της αρχαίας Ελλάδας. Θεωρούσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως την κορονίδα του ανθρώπου στον καλλιτεχνικό, φιλοσοφικό, ποιητικό, ακόμα και στον πολιτικό ως ένα σημείο τομέα. Γνώριζε άριστα το σύστημα της δουλείας και την πρωτόγονη ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής οικονομίας. Επομένως, πώς συμβιβάζονταν οι απόψεις για τις οικονομικές συνθήκες της ανθρώπινης ευημερίας με τα όσα γνώριζε για την αρχαία ελληνική ιστορία. Η απάντηση είναι ότι παρά ήταν έντιμος για να πει ψέματα και ότι ουδέποτε γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσά τους. Τη μια στιγμή μιλάει για την απόλυτη περιοχή και αιώνια ενωτερότητα της αρχαίας Ελλάδας και την επόμενη μας λέει πως ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου είναι μια μεγάλη πορεία προς την ελευθερία και την πρόοδο. Ο Μάρξ μας έχει διδάξει ότι μόνο με τη φεουδαρχία και το πέρασμα από τη φεουδαρχία στο μερκαντιλισμό και αργότερα στον καπιταλισμό, η επική ανάλυση του αποκτά αξιοπιστία. Όμως τα πρόεγγυμα γραπτά του, τα περίφημα χειρόγραφα του 1844, δείχνουν πόσο θεολογική ήταν αναντήρητα εικόνα του για τη χαμένη αθωότητα του ανθρώπου. Θέλω εδώ να μεταφέρω ένα απόσπασμα, γιατί αν δεν ανατρέξουμε σε αυτές τις βαθιά συγκινητικές σελίδες, δύσκολα θα πιστέψουμε ότι ακούμε τον Μάρξ και όχι λόγου χάρη τον Ισαΐα. Περιγράφει το βασίλειο της αθωότητας, τον κήπο της τέλειας δικαιοσύνης. Αν θεωρήσουμε, λέει ο Μάρξ, τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και τη σχέση του προς τον κόσμο ανθρώπινη, τότε η αγάπη μπορεί να ανταλλαγεί μόνο με αγάπη, η εμπιστοσύνη μόνο με εμπιστοσύνη. Πρόκειται για ένα φανταστικό όραμα της ανθρώπινης κοινωνίας όπως θα έπρεπε να είναι. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας όταν θα επανέλθουμε στο ζήτημα του έρωτα, της αγάπης και της ανταλλαγής μεταξύ των ανθρώπων στην πορεία των διαλέξεων της σειράς. Ανταυτού λέει ο Μάρξ, ο άνθρωπος κουβαλάει στο νου και στο σώμα του το μόνιμο σύμβολο της πτώσης του. Και ποιο είναι αυτό το σύμβολο? Το ότι ο άνθρωπος ανταλλάσσει χρήματα αντί για την αγάπη με αγάπη και την εμπιστοσύνη με εμπιστοσύνη. Παραθέτω και πάλι. Το χρήμα είναι η αλωτριωμένη ικανότητα του ανθρώπινου γένους. Ίσως θα έπρεπε το η ικανότητα να το μεταφράσω ως πνεύμα ή δύναμη. Το χρήμα είναι η αλωτρίωση της ανθρώπινης υπόστασης, μια φρικτή καταδίκη αν σκεφτούμε το προηγούμενο όραμα της αληθινής αθωότητας. Η εν λόγω αίσθηση μιας μακρινής καταστροφής, μιας κοσμικής ατίμωσης, μιας απώλειας της θεϊκής εύνοιας, μας παρουσιάζεται με όλη τη δύναμη του τρόμου που προκαλεί, μέσα από το μαρξιστικό όραμα, όπως και στην παλέτα του γεροναυτικού του Κόλεριτς ή στο δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν του Βάγνερ. Η ανάγκη για εξήγηση, για μια ιστορική τοποθέτηση γίνεται ακόμα πιο πιεστική. Ρωτήστε πού συνέβη αυτό το φοβερό πράγμα. Πού σφάλαμε. Γιατί εξωστραγγιστήκαμε από τον κήπο της Εδέμ. Δεν νομίζω ότι θα λάβετε μια πραγματικά ικανοποιητική απάντηση. Όπως ο Ρουσό, ο Μπλέικ ή ο Wordsworth, ο Μάρξ υιοθετεί σχεδόν ασυνείδητα το ρομαντικό αξίωμα της χαμένης παιδικής ηλικίας του ανθρώπου. Στρεφόμενος στα θαύματα των Ελλήνων ποιητών, τους οποίους τόσο βαθιά λάτρευε, υιοθετώντας αν και ενδεχομένως ασυναίσθητα τη γλώσσα των προφητών όπως διαπιστώσαμε, ο Μάρξ μιλάει, και παραθέτω ξανά το απόσπασμα, για την κοινωνική παιδική ηλικία της ανθρωπότητας, όπου η ανθρωπότητα ξεδιπλώνεται σε όλο της το κάλλος. Και όταν ρωτάμε, εκνέουμε όλο και μεγαλύτερη ανυπομονησία. Τι είναι η πτώση του ανθρώπου, ποια αμαρτία διέπραξε. Στην πραγματικότητα, ο Μαρξισμός δεν απαντά. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά το οραματικό χαρακτήρα των όσων λέει για το μέλλον. Μολονότι δεν απαντά στο φλέγον ερώτημά μας σχετικά με την αρχική καταστροφή, σπέβδει να μας πει τα πάντα για το μεθαύριο, για το μαρασμό του κράτους και για την ευτυχισμένη ζωή της ανθρωπότητας μέσα σε έναν αταξικό κόσμο,
χωρίς οικονομική καταπίεση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους. Εν ονόματι αυτής της υπόσχεσης θυσίαζαν τη ζωή τους γενιές ιδεαλιστών ριζοσπαστών και επαναστατών. Εν ονόματι της προώθησης της ιδέας του επίγειου παραδείσου, επιμένω στη χρήση της έκφρασης επίγειος παράδεισος, επειδή τη θεωρώ τη μόνη ορθή, ως ιστορικού πεπρωμένου του ανθρώπου, οι σχισματικοί, οι αιρετικοί, οι υπονομευτές υπέστησαν απερίγραπτες διώξεις. Και επειδή ακόμα και ο πιο βάνασος απολυταρχισμός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναγκαίο μεταβατικό στάδιο από την πάλη των τάξεων στην ουτοπία, βρέθηκαν έμφρονες άντρες και γυναίκες πρόθυμοι να υπηρετήσουν τον σταλινισμό. Θα θέλαμε να σταθούμε και να αναπτύξουμε το θέμα διεξοδικότερα, αφού εδώ παρουσιάζεται μια από τις ενδείξεις του μυστηρίου, του πώς εξηγείται το γεγονός ότι πλήθος νεαρών ατόμων από τα πλέον αξιόλογα των περασμένων γενεών, ενώ βρέθηκαν ενώπιον των πιο συντριπτικών αποδείξεων όσον αφορά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, του πιο βάναυσου ίσως αστυνομικού κράτους που ιδρύθηκε ποτέ, της ασιατικής δικτατορίας του Στάλιν, συνέχισαν να υπηρετούν, να πιστεύουν και να πεθαίνουν. Η κατανόηση του φαινομένου μιας τέτοιας είδους στάσης είναι εφικτή μόνο μέσα από το πρίσμα ενός θρησκευτικού και μεσιανικού οράματος, μέσα από τη μεγάλη υπόσχεση ότι θα περάσει στα μοίρια όσα χρειαστεί, επειδή το πεπρωμένο σε οδηγεί στον προφητικό δρόμο της ανάστασης του ανθρώπου, στο βασίλειο της δικαιοσύνης. Ακριβώς επειδή το μεσιανικό σενάριο της απολύτρωσης του ανθρώπου και της εγκαθίδρυσης του βασιλείου της δικαιοσύνης επί της γης συνεχίζει να εχμαλωτίζει το ανθρώπινο πνεύμα, έχοντας ξεφύγει προπολού από τα θεολογικά του ερίσματα, κάθε ελπιδοφόρα εμπειρία πυροδοτεί τη φαντασία πολύ περισσότερο από τα πολιτικά γεγονότα. Τι εννοώ όμως όταν λέω ελπιδοφόρα εμπειρία? Ο καθένας μας έχει τη δική του λίστα. Όταν σκέφτομαι τους φοιτητές μου στο Κέμπριτζ της Αγγλίας, έχω για αυτούς ένα ημερολόγιο των μεγάλων στιγμών της εσωτερικής ελπίδας. Η άνοιξη της Πράγας, προτού το καθεστώς του Ντούπτσεκ συντριβεί από τη σοβιετική αντίδραση, η χιλίκαιη κυβέρνηση του Αλιέντε, το φαινομενικό θαύμα της ανατροπής της δικτατορίας στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. Τα γεγονότα δεν αποτελούν ποτέ αντεπιχείρημα. Αν αύριο το πρωί ανοίγαμε την εφημερίδα μας και μαθαίναμε ότι η ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Πορτογαλία ήταν απάτη, ή ότι στην πραγματικότητα χρηματοδοτήθηκε από σκοτεινές δυνάμεις της δεξιάς, ή ότι οι πρωταγωνιστές ανατράπηκαν με τη σειρά τους, θα κυριευόμασταν από θλίψη και πίκρα. Όμως η ελπίδα θα έβρισκε άλλο σενάριο, επειδή πρόκειται για μια θρησκευτική, μια θεολογική δύναμη. Φρονώ ότι στην ιστορία του Μαρξισμού αναγνωρίζουμε το καθένα από τα χαρακτηριστικά που παραθέσαμε ως στοιχεία μιας μυθολογίας κατά τα πρότυπα της θεολογίας. Έχουμε το όραμα του προφήτη και τα κανονιστικά κείμενα που κληροδοτεί ως σημαντικότερος Απόστολος στους πιστούς. Πάρτε παράδειγμα τη σχέση του Μάρξ με τον Έγγελς, τη μεταθάνα των ολοκλήρωση του κεφαλαίου, τη σταδιακή δημοσίευση των πρώιμων ιερών κειμένων. Συναντάμε την ιστορία μιας άγριας σύγκρουσης ανάμεσα στους ορθόδοξους κληρονόμους του δασκάλου και στους αιρετικούς, μια αδιάσπαστη συνέχεια διασπάσεων από την εποχή των Μενσεβίκων μέχρι τον Τρότσκι και τώρα τον Μάο. Κάθε φορά, και αυτό είναι το θεολογικό σενάριο, μια νέα ομάδα αιρετικών αποσχίζεται. Και αυτή η ομάδα λέει πάντα: κοιτάξτε, εμείς κατέχουμε το αληθινό μήνυμα του δασκάλου. Ακούστε μας, τα ιερά κείμενα έχουν διαφθαρεί. Εμείς κρατάμε το Ευαγγέλιο. Αγνοήστε την κεντρική εκκλησία. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά οικεία στους μελετητές της ιστορίας του χριστιανισμού. Ο Μαρξισμός έχει τους δικούς του μύθους, τη δική του εικονογραφία και αναφέρομαι στις καθιερωμένες εικόνες του Λένιν, στην αφήγηση της ζωής του Λένιν μέσα από εκατομμύρια ιστορίες, μύθους, όπερες, κινηματογραφικές ταινίες, ακόμη και μέσα από τον μπαλέτο. Ο Μαρξισμός διαθέτει το δικό του λεξιλόγιο. Ο Μαρξισμός έχει τα εμβλήματά του, τις συμβολικές χειρονομίες του, ακριβώς όπως κάθε υπερβατική θρησκευτική πίστη. Θέλω από σένα απόλυτη αφοσίωση, λέει στον πιστό. Θέλω να μου παραδώσεις ολότελα το σώμα και την ψυχή σου. Και σε αντάλλαγμα, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη θεολογία, προσφέρει ολοκληρωμένη εξήγηση της λειτουργίας του ανθρώπου τόσο ως βιολογικού, όσο και ως κοινωνικού όντως. Πάνω απ' όλα, παρέχει ένα συμβόλαιο με μεσιανική υπόσχεση σχετικά με το μέλλον. Προσωπικά νομίζω, ίσως θα έπρεπε να το διατυπώσω με μεγαλύτερη έμφαση και μεγαλύτερη θλίψη, είμαι πεπισμένος πως η μαρξιστική εξήγηση της θέσης του ανθρώπου, καθώς και η μαρξιστική υπόσχεση όσον αφορά τη μελλοντική μας κατάσταση, υπήρξαν απατηλές. Η μαρξιστική ανάλυση της ιστορίας έχει αποδειχθεί μονόπλευρη και συχνά βρίσκεται σε κατάφορη αντίφαση με τα γεγονότα. Βασικές μαρξιστικές προβλέψεις έμειναν απραγματοποιητές και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς πρακτικός ή επαγγελματίας οικονομολόγος για να αντιληφθεί πόσο πολύ έξω έπεσε ο μαρξισμός στο ζήτημα Φερρυππίν, της σταδιακής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης ή στην επίμονη προφητεία του περί της επικείμενης κατακλυσμικής κατάρρευσης του καπιταλισμού. Θυμηθείτε τις απροσμέτρητες προφητείες των πρώτων χριστιανών για το επερχόμενο τέλος του πραγματικού κόσμου. Πρώτα το έτος 1000, ύστερα το 1666. Σήμερα μαθαίνουμε για εξτρεμιστικές σέκτες πάνω στα βουνά της Καλιφόρνιας που έχουν τα μάτια καρφωμένα στα απόκριφα ημερολόγια τους. Συναντάμε επανειλημμένα τον ίδιο μηχανισμό που λέει: κοιτάξτε, ξέρουμε ότι το τέλος πλησιάζει όπου να είναι και ότι η Νέα Ιερουσαλήμ θα μας έρθει εξ ουρανού. Και ο Μαρξισμός έχει προβλέψει επανειλημμένα τη συντριβή των εχθρών του και την έλευση της αταξικής ιδανικής κοινωνίας.
Επομένως, έχει αποτύχει τόσο σε επίπεδο προφητείας όσο και ιστορίας. Και το χειρότερο είναι ότι όπου κατέχει την εξουσία δεν έφερε την απελευθέρωση, αλλά τον τρόμο της γραφειοκρατίας. Το μαρξιστικό πρόγραμμα για την ανθρωπότητα παρουσιάζει ήδη σημάδια ιστορικής αποσύνθεσης. Αρχίζουμε πλέον να ξανακοιτάζουμε το μεγάλο οικοδόμημα της πίστης και της πεποίθησης που ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, αλλάζοντας φυσικά τον κόσμο μας, όπως όλες οι μεγάλες θρησκευτικές μυθολογίες, αλλά σιγά σιγά διαβρώνεται και αποσυντίθεται σε πολλά ζωτικά σημεία. Ο μαρξισμός αρχίζει πλέον να μοιάζει και αυτός σαν μια μεγάλη άδεια εκκλησία. Όμως, ας μην εξαπατούμε τον εαυτό μας όσον αφορά την τραγική και διαβρωτική δύναμη αυτής της αποτυχίας, αν πρόκειται όντως για αποτυχία. Αυτό που διακυβεύτηκε δεν ήταν μια απλή τεχνικής φύσεως κριτική ορισμένων οικονομικών θεσμών. Οι γενιές των ανδρών και των γυναικών που πολέμησαν, πέθαναν και σκότωσαν δεν το έκαναν για τα θεωρητικά ζητήματα της επένδυσης, του καταμερισμού της εργασίας και των φάσεων του εμπορίου. Το όραμα, η υπόσχεση, η έκκληση για την απόλυτη αφοσίωση και την ανανέωση του ανθρώπου ήταν με την πλήρη έννοια των όρων μεσιανικά, θρησκευτικά, θεολογικά. Ή για να δανειστώ τον τίτλο ενός περίφημου βιβλίου, είναι ο Θεός που απέτυχε. Ταξίδια στην ενδοχώρα. Οι μαρξιστές αρέσκονται να χαρακτηρίζουν τις ιδέες τους επιστημονικές. Κάνουν λόγο για τους νόμους της ιστορίας, για την επιστημονική διαλεκτική μέθοδο. Όπως είπα στην πρώτη μου ομιλία, τέτοιου είδους ισχυρισμοί ενδέχεται να συνιστούν κομμάτι μιας μυθολογίας. Δεν προϋποθέτουν ένα επιστημονικό στάτους με την αυθεντική έννοια του όρου, αλλά φανερώνουν περισσότερο μια προσπάθεια υιοθέτησης του χαμένου κύρους των δογματικών βεβαιοτήτων της χριστιανικής θεολογίας. Ο Βρετανός φιλόσοφος και σκεπτικιστής Καρλ Πόπερ, μεγάλο μέρος του έργου του οποίου καταπιάνεται με το πρόβλημα της διάκρισης της αληθινής επιστήμης από άλλα είδη πνευματικής δραστηριότητας, χαρακτηρίζει τον μαρξισμό ως ένα από τα δύο μεγάλα σύγχρονα δείγματα αυτού που αποκαλεί ψευδοεπιστήμη. Η άλλη ψευδοεπιστήμη, όπως ευδιάθετα παρατηρεί, είναι η φρουδική σχολή της ψυχανάλυσης. Εδώ επίσης, λέει ο Πόπερ, έχουμε τα επαγγελματικά σύνεργα και το ιδίωμα μιας ακριβούς επιστήμης, αλλά ουδόλως στην αληθινή της ουσία. Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες μας, λέει, δεν υπόκεινται στην αρχή της διαψευσιμότητας μέσω του αποφασιστικής σημασίας πειράματος. Οι φρουδικές θεωρίες για τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης και των επιπτώσεων της εν λόγω δομής στη δική σας ή στη δική μου συμπεριφορά δεν επιτρέπουν σε κανένα στάδιο το είδος της πειραματικής ανταπόδειξης που θα τις διέψευδε. Κατά την άποψη του Πόπερ, το γεγονός ότι ένας τέτοιος αποκλεισμός είναι αδύνατος σημαίνει ότι η φρουδική ψυχολογία δεν έχει θέση μεταξύ των επίσημων επιστημονικών προτύπων. Πιστεύω πως δεν είναι ανάγκη να δεχτούμε συνολικά αυτή την άκρως πνευματώδη και δεικτική διατύπωση του Καρλ Πόπερ σχετικά με τον οριοθέτηση ανάμεσα σε μια επιστήμη και σε άλλες ο λιγότερο αξιοσέβαστες μορφές της ανθρώπινης σκέψης. Στο κάτω-κάτω, μεγάλο κομμάτι της επιστήμης προχωρά δίχως να απαιτεί αρκετές δοκιμές αυτοδιάψευσης. Εν τούτοις, ο Πόπερ έθιξε ένα πολύ αληθινό πρόβλημα όσον αφορά τη φύση της ψυχανάλυσης. Με πολύ μεγαλύτερη οξύτητα από όσοι περισσότεροι μαθητές του, ο Φρόιντ ήταν αποφασισμένος να θεμελιώσει την ψυχανάλυση πάνω σε βιολογική βάση. Τα γραπτά του, η προσωπική του σταδιοδρομία, οι όροι τους οποίους προσπάθησε να διατυπώσει για τους μαθητές του, μαρτυρούν έναν έντονο φόβο μήπως αποκοπεί από τις φυσικές επιστήμες. Ο Φρόιντ έτρεμε στην ιδέα, ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λέξη, της αυξανόμενης απόκλησης ανάμεσα στην ψυχανάλυση και την κλινική έρευνα, ανάμεσα στην ψυχαναλυτική εικόνα της τριμερούς αρχιτεκτονικής της ψυχής, το αυτό, το εγώ, το υπερεγώ, ή στη δυναμική της απόθεσης και της εξειδανίκευσης αφενός, και την νευροφυσιολογική, τη βιοχημική θεραπεία των ψυχικών λειτουργιών αφετέρου. Μέχρι το τέλος της ζωής του σχεδόν, επιζητούσε την υλική, την πειραματικά επαληθεύσιμη επιβεβαίωση των θεωριών του, θεωρίες που ήξερε ότι τις ανέπτυξε βασισμένο στη διαίσθηση και την ενδοσκόπηση. Στα τελευταία έργα του, υπάρχει μια συγκινητική εικόνα, όπου μιλάει για τον αριστερό λοβό του αυτό. Εικόνα συγκινητική, επειδή φανερώνει τον διακάη πόθο του για μια χειροπιαστή κλινική απόδειξη. Μπορούμε δικαίως να υποστηρίξουμε θαρώ, και εδώ ασφαλώς έγκυται η ουσιαστική τραγωδία του φρουιδικού εγχειρήματος, ότι δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιου είδους κλινική, πειραματική επαλήθευση. Έννοιες κλειδιά όπως η λίμπιντο, το σύνδρομο του ευνουχισμού, το αυτό, δεν υποστηρίζονται από κάποιες άμεσες ή έστω ανάλογες δομές της ανθρώπινης νευροφυσιολογίας. Ο ορισμός του τι αποτελεί θεραπεία παραμένει εξίσου προβληματικός, όσο και το ζήτημα του κατά πόσο είναι δυνατόν να έχει τέλος η ψυχανάλυση ενός ατόμου. Δεν αμφισβητείται η υπαινικτική δύναμη ούτε η περιγραφική δυνότητα των φρουιδικών ταξινομήσεων και κατηγοριών. Αυτό που παραμένει ασαφές είναι η θέση του σε σχέση με την απόδειξη, τον έλεγχο, τη διάψευση. Αντιλαμβανόμαστε βαθμιδών ότι τα φρουιδικά πρότυπα και οι φρουιδικές έννοιες είναι αυτά καθεαυτά γοητευτικές εικόνες, σενάρια, μεταφορές. Ότι δεν στηρίζονται σε κάποιο σύνολο εξωτερικών δεδομένων επιστημονικά αποδείξιμων, αλλά στην ξεχωριστή διάνοια του ιδρυτή τους και σε τοπικές συγκυρίες. Με δισταγμό, αλλά και με κάποια σοβαρότητα, ελπίζω, θα υποστήριζα ότι η περίφημη διαίρεση του συνειδότος, αυτό, εγώ, υπερεγώ,
Θυμίζει έντονα τη διάταξη ενός μεσοαστικού σπιτιού στη Βιέννη, στο κατόφλι του 20ου αιώνα, με το κελάρι, τα διαμερίσματα και τη σοφίτα του. Οι θεωρίες του Φρόιντ δεν είναι επιστημονικές, με την έννοια ότι δεν είναι οικουμενικές ούτε ανεξάρτητες από το κοινωνικό και εθνολογικό περιβάλλον, όπως οι θεωρίες της φυσικής ή της μοριακής βιολογίας. Πρόκειται για εμπνευσμένες αναγνώσεις και προβολές από πολύ συγκεκριμένες οικονομικές, οικογενειακές και σεξουαλικές συνθήκες της ζωής της μπουρζουαζίας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη μεταξύ των ετών 1800 και 1920 φερυπίν. Ονομαστές κριτικές, όπως εκείνη του ανθρωπολόγου Μαλινόφσκι, σύντομα αποκάλυψαν ότι το φρουδικό μοντέλο της ενόρμησης και της απόθεσης δεν ισχύει για τις μητριαρχικές κοινωνίες ή τα συγγενή συστήματα που απέχουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει η ψυχανάλυση δεν συνιστά ένα σώμα υλικών ή οργανικών φαινομένων, με την έννοια που γνωρίζουν παραδείγματος χάρη νευροχημικοί. Είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο γλωσσικών και συμπεριφορικών συνηθειών σε δεδομένο τόπο και χρόνο. Το στάτος μιας ψυχαναλυτικής πρότασης δεν είναι όπως ακούραστα ο Φρόιντ ήλπιζε ότι θα ήταν, εκείνο ενός αξιώματος της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης. Και ο Δαρβίνος υπήρξε από ορισμένες πλευρές το πρότυπο των φιλοδοξιών του Φρόιντ. Η αλήθεια της είναι διαισθητικής, αισθητικής φύσεως, όπως τη συναντάμε στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Η συνοδοιπόροι του Φρόιντ, η σύμμαχη στο μεγάλο ταξίδι του στο εσωτερικό, ήταν όπως ο ίδιος κατέληξε να πιστεύει ο Σοπενάουερ, ο Προύστ ή ο Τόμας Μαν. Δεν προτίθεμαι να αρνηθώ τη σπουδαιότητα της γόνιμης δύναμης των φρουιδικών ενοράσεων. Είναι κοινός τόπος ότι οι εν λόγω ενοράσεις έχουν προκαλέσει τρομακτική ανάδραση στον δυτικό πολιτισμό. Η αντίληψη για τον εαυτό μας, για τις προσωπικές μας σχέσεις, παραλίγο θα έλεγα ο τρόπος που κινούμαστε μέσα στο πετσί μας, έχουν διαποτιστεί από τα φρουιδικά μοντέλα. Πολλές από τις εικασίες του Φρόιντ αυτοτροφοδοτήθηκαν με την έννοια ότι ατομικά και κοινωνικά ήθη μεταβλήθηκαν, προκειμένου να έρθουν στα μέτρα των ψυχαναλυτικών προσδοκιών. Όταν λέμε ότι πολλές νευρώσεις παρουσιάστηκαν αφού το Φρόιντ μας έμαθε να τις περιμένουμε, δεν πρόκειται απλώς για κακόβουλο αστείο. Όμως ο εν λόγω τεράστιος εμπλουτισμός της εικόνας που έχουμε σχετικά με την εμπειρία μας, η ικανότητα να δημιουργούμε αντικειμενικά στοιχεία, καθώς είναι η ψυχανάλυση περίπου εφευρίσκει τους απαιτούμενους ασθενείς, δεν παραπέμπουν από μόνα τους σε μια επιστημονική βάση. Υπονοούν το είδος της μεταφορικής καθολικότητας της διάγνωσης, το είδος του συμβολικού σενάριου που επικαλεστήκαμε στην περίπτωση του μαρξισμού. Και ότι τα διδάγματα του Φρόιντ είναι σαφώς αντιθρησκευτικά, συνιστούν επίσης, κατά τη γνώμη μου, μια μορφή μεταθεολογίας, μια θεολογία της υποκατάστασης. Και η δομή τους είναι επίσης μυθολογική. Η ψυχανάλυση έχει τριπλή σύνδεση με το μύθο. Θα προσπαθήσω να διακρίνω μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις τρεις λειτουργίες. Πρώτον, από την αρχή ο Φρόιντ χρησιμοποίησε τους μύθους και την ποιητική μυθοπλασία για να στηρίξει με εξαιρετικά σημαντικό υλικό τις θεωρίες του. Θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα αμέσως μετά. Δεύτερον, συνειδητά ή ασυνείδητα, και θυμάμαι ότι ο ίδιος προτείνει να κρατήσουμε ρευστή αυτή τη διαφορά, ο Φρόιντ συσχέτισε το έργο της ζωής του και τη δύσκολη ιστορία του ψυχαναλυτικού κινήματος με μυθολογικά πρότυπα. Και σε αυτό επίσης θα επανέλθουμε. Τέλος, στα όψιμα έργα του, ο Φρόιντ ανέπτυξε μια βαθιά συγκινητική μυθολογία για τη δημιουργία και την εξάλληψη του ανθρώπου, διαμέσου της οποίας θέλησε να καταστήσει κατανοητά, να δραματοποιήσει τα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει όσον αφορά την ανθρώπινη φύση. Παρότι υφίσταται αλληλοεπικάλυψη και αλληλεπίδραση ανάμεσα στις τρεις αυτές λειτουργίες ή χρήσης του μυθικού στοιχείου, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να τις διακρίνουμε μεταξύ τους. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω την πρώτη λειτουργία με ένα βασικό παράδειγμα, ένα παράδειγμα πραγματικά θεμελιώδες για όλο το φρουιδικό μοντέλο. Τους τελευταίους μήνες του 1896 και το πρώτο εξάμεινο του 1897, ο Φρόιντ συγκέντρωσε υλικό από τις φαντασιώσεις, τις ονειροπολήσεις και τις αιμονές των ασθενών του. Το περίεργο λόγος υλικό έμοιαζε να περιστρέφεται πολύ συχνά γύρω από το γεγονός της αποπλάνησης της ασθενούς από τον πατέρα της σε παιδική ηλικία. Στην αρχή ο Φρόιντ πίστεψε ότι όντως αυτό συνέβαινε. Στη συνέχεια άρχισε να προβληματίζεται. Τόσα πολλά κοριτσάκια να αποπλανιούνται από τους πατεράδες τους, ακόμα και στη διεφθαρμένη Βιέννη της εποχής, ακουγόταν παράλογο. Ο Φρόιντ τα αναζήτησε μια διαφορετική εξήγηση. Σε επιστολή του προς τον φίλο και συνάδελφο Φλής στις 21 Σεπτεμβρίου του 1897, βλέπουμε μια αχνή αχτίδα φωτός, λέει η Έφνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αυτό θα μπορούσε να αφήσει ανοιχτή την πιθανή εξήγηση ότι η σεξουαλική φαντασίωση μεταχειρίζεται τακτικά το θέμα των γονιών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Λίγο πιο κάτω στην ίδια επιστολή ο Φρόιντ λέει παρεπιπτόντως. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ρωτάς πώς αισθάνομαι. Λοιπόν, θα σου απαντήσω παραλλάσσοντας τα λόγια του Άμλετ σχετικά με την ωριμότητα. Το να είναι έτοιμος κανείς είναι το παν. Φύλαγε την ηρεμία σου. Αυτό είναι όλο. Εδώ αμέσως στεκόμαστε. Παρατηρούμε ένα διπλά λανθασμένο παράθεμα. Φυσικά το παρατηρούμε επειδή ο Φρόιντ μας υπέδειξε να το παρατηρήσουμε. Θέλει να μεταχειριστεί τα λόγια του Λίρ, αλλά στην ερευνητική γεμάτη ένταση συνείδησή του λειτουργεί ο Άμλετ.
Το πρόβλημα του σεξπυρικού έργου δρά ως καταλύτης, τυραννάει τη σκέψη του. Στις 15 Οκτωβρίου φτάνει Κοπερνίκιος ώρα στην ιστορία ολόκληρου του ψυχαναλυτικού κινήματος. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το να είσαι απολύτως ειλικρινής με τον εαυτό σου αποτελεί καλή άσκηση. Σκέφτηκα μια ιδέα που έχει γενική αξία. Διαπίστωσα ότι η αγάπη για τη μητέρα, η ζήλια για τον πατέρα, πράγματα που ένιωσα κι εγώ, είναι αισθήματα κοινά για όλα τα μικρά παιδιά. Εφόσον αυτό ισχύει, τότε η δύναμη του έργου του Σοφοκλή Ιδίπους Τύρανος γίνεται απολύτως καταληπτή, παρά τις αντιρρήσεις όσον αφορά την αδυσόπιτη μοίρα, όπως παρουσιάζεται μέσα στο έργο. Ο κάθε θεατής ταυτίζεται με τον Ιδίποδα στις φαντασιώσεις του και κυριεύεται από φρίκι, καθώς το όνειρο διαδραματίζεται στην πραγματικότητα και σιγά σιγά αποκαλύπτει το βαθμό της απόθυσης που χωρίζει τα χαρακτηριστικά της παιδικής του ηλικίας από την παρούσα κατάστασή του. Μου ήρθε τώρα μια άλλη ιδέα. Αυτή δεν είναι η ρίζα της ιστορίας του Άμπλετ. Δεν αναφέρομαι στις συνειδητές προθέσεις του Σέξπιρ, αλλά υποθέτω ότι αφορμή για τη συγγραφή του έργου υπήρξε ένα αληθινό γεγονός, δεδομένου ότι το δικό του υποσυνείδητο του επέτρεψε να καταλάβει εκείνο του ήρωά του. Πώς να εξηγήσουμε τη φράση του ιστορικού Άμπλετ «Έτσι η συνείδηση μας κάνει όλους δειλούς», καθώς και το δισταγμό του Άμπλετ να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα του σκοτώνοντας τον θείο του, όταν ο ίδιος χαρούσε κανένα ενδιασμό, στέλνει στο θάνατο τους αυλικούς του και ξεφορτώνει τόσο γρήγορα τον Λαέρτη. Όλα φωτίζονται καλύτερα αν σκεφτούμε πόσο υποφέρει από τη θολή ανάμνηση ότι θέλησε να κάνει το ίδιο στον πατέρα του, εξαιτίας του πάθους του για τη μητέρα του. Αν τον καθένα μεταχειριζόμασταν όπως του αξίζει, ποιος θα μπορούσε να αποφύγει το μαστίγωμα. Η συνείδησή του ταυτίζεται με το ασυνείδητο αίσθημα της ενοχής του. Κλείνει τα εισαγωγικά. Αυτό που θέλω τώρα να τονίσω και που θα μπορούσε να ισχύει για όλο το έργο του Φρόιντ, είναι ότι οι αρχαίοι μύθοι, η μυθοπλασία, το μυθιστόρημα, το ποίημα, το θεατρικό έργο, το σενάριο που προτείνει ο μυθιστοριογράφος ή ο δραματουργός, δεν παρουσιάζονται ως ένα λίγο πολύ παράλληλο φαινόμενο. Δεν παρατίθεται μόνο εν είδη διαφωτιστικής απεικόνησης. Παρέχουν ένα απολύτως αναγκαίο κύρος στον πυρήνα του θεωρητικού φρουιδικού μοντέλου. Εκεί που θα περίμενε κανείς ένα υποστηρικτικό σύνολο κλινικών και στατιστικών δεδομένων, μια παράθεση μεγάλου αριθμού περιπτώσεων ασθενών, ο Φρόιντ προσκομίζει την απόδειξη, η λέξη εντός εισαγωγικών, του μύθου και της λογοτεχνίας. Αυτό συμβαίνει κατά επανάληψη. Όταν δημοσίευσε τις θεωρίες του σχετικά με το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, ξεσηκώθηκε φοβερή κατακραυγή από τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Την ίδια περίοδο, στιγματισμένος ακόμα και στην ιδιωτική του ζωή από την κατηγορία ότι ήταν ένας σεξομανής τσαρλατάνος που κυλίδωσε για πάντα την οικογενειακή αθεότητα και απογύμνωσε τα αγοράκια και τα κοριτσάκια από την αγνότητά τους ενώπιον του Θεού, ο Φρόιντ έδωσε τούτη τη χαρακτηριστική απάντηση. Γιατί μου επιτίθενται? Η απόδειξη των ισχυρισμών μου αυθονεί στους μεγάλους ποιητές του παρελθόντος. Στον Ιδίποδα, οι Ιωκάστη λέει: «Πολύ θνητοί ως τώρα στα όνειρά τους έσμιξαν με τη μητέρα». Και στο σπουδαίο μυθιστόρημά του Ανυψιός του Ραμό, προσθέτει ο Φρόιντ, ο Ντιντερό γράφει: «Αν το παιδί, ο μικρός άγριος, αφινόταν στην τύχη του, αν διατηρούσε όλη την ανοησία του και συνδύαζε τα βία πάθη ενός 30χρονου με την έλλειψη λογικής του νηπίου, θα έστριβε το λαρύγγι του πατέρα του και θα έπεφτε στο κρεβάτι με τη μητέρα του». Ακριβώς το πιο κριτικό σημείο της σκέψης του φαίνεται καθαρά η απόσταση από μια επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιεί την επιχειρηματολογία και την απόδειξη, και εκεί παρατηρούμε τη σχέση με μια θρησκευτική ή θρησκευτική μεταφυσική προσέγγιση, όπως λόγου χάρη του Πλάτωνα. Ο Φρόιντ παρουσιάζει την αλήθεια της οικουμενικότητας των θεραπευτικών του μεταφορών, όπως είναι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, με μεταφορικές νοητικές κατασκευές, με αρχέτυπα δράματα παρουσιασμένα και μεταφερμένα με τη μορφή μύθων. Ο χειρισμός της δεύτερης λειτουργίας είναι πολύ πιο δύσκολος. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως τον Λίαν προσωρινό χαρακτήρα αυτού που θέλω να σας παρουσιάσω. Θυμηθείτε ότι όπως είδαμε, ο Μάρξ ταύτισε την αποστολή του, τη δραματική λειτουργία του στο πλαίσιο της ανθρώπινης ιστορίας, με εκείνη του Προμηθέα, που έφερε τη δάδα της εξέγερσης και της αλήθειας στο σκλαβωμένο άνθρωπο. Στην περίπτωση του Ζίγμουντ Φρόιντ, φαίνεται ότι η ταύτιση και η προβολή περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη μορφή του Μωυσή. Έχουν γραφτεί ενδελεχείς μελέτες σχετικά με το ενηγματικό δοκίμιο ή μονογραφία του Φρόιντ για το Μωυσή του Μιχαήλ Άγγελου. Το επιβλητικό άγαλμα το οποίο κυριολεκτικά το συγκλώνησε όταν το πρωτοαντίκρισε στο Θαμπόφωτο, στη γωνία του σκοτεινού Ναΐσκου της Ρώμης, Σαν Πιέρο ή Βινκόλη. Στη θέα του, ο Φρόιντ έχασε τις αισθήσεις του. Καθώς επαγγελματικά η θέση του γινόταν όλο και πιο διαπρεπής και αμφιλεγόμενη, και τόσο η περιβόητη φήμη του, όσο και η μοναξιά βάραιναν στην αυτοσυνειδησία του, φαίνεται ότι ο Φρόιντ διέκρινε αναλογίες ανάμεσα στις περιπλανήσεις του Μωυσή και στην πρόοδο του ψυχαναλυτικού κινήματος. Ήταν και αυτό σπουδαίος ηγέτης, αυστηρός, αδιάλακτος. Προορισμένος να οδηγεί στην ανθρωπότητα ή έστω σημαντική μερίδα της σε μια γη της επαγγελίας όπου επικρατεί ο ορθολογισμός, η ψυχική ισορροπία και η επιστημονική αλήθεια. Αγωνιζόταν και αυτός να μετατρέψει μια μικρή, απίθαρχη ομάδα πιστών σε μεγάλο διεθνές κίνημα. Όπως ο Μωυσής έπρεπε να μάχεται διαρκώς σε δύο μέτωπα, εναντίον των άπιστων, των Φιλιστέων, των στενόμυαλων υποκριτών,
των ψευδοσοφών που παγίδευαν την επιστήμη του νου στα δίχτυα της λογοκρισίας και της προκατάληψης και εναντίον των δισταγμών, της απειθαρχίας, της προδοσίας των μαθητών του. Η τελευταία ήταν η χειρότερη από τα δύο, το αναφέρει ο ίδιος. Ο Φρόιντ μπορούσε να αντιμετωπίσει τους φιλιστέους και τους επικριτές και τους λογοκριτές, αλλά όχι και τις απεγνωσμένες προδοσίες των στενών συνεργατών του. Όπως συνέβη με τον Άρον, όπως και με τον Κορέ και τους οπαδούς του, οι πιο πιστοί του μαθητές επαναστάτησαν, ένας-ένας αποσχίστηκαν από το θεμελιωτή του κινήματος, ίδρυσαν αντίπαλες σχολές. Ο Άλφερ Ράντλερ, ο Ότο Ρανκ, ο Βίλχεμ Ράιχ, ο Ιούγκ, η μια ανταρσία μετά την άλλη, η μια προδοσία μετά την άλλη, από τους πιο χαρισματικούς, τους πιο προσφυλείς, από τους περιούσιους γιους. Εντούτοις, παρά τα προσωπικά βάσανα και τη μοναξιά του ηγέτη, το κίνημα οφείλει να προχωρήσει, αρνούμενο να συμβιβαστεί, διαφυλάσσοντας την αυθεντική αγνότητα του νόμου. Να προχωρήσει διαμέσου της ερήμου της γελιοποίησης και της ανοιχτής έκφρας, ίσα με το κατόφλι της νίκης. Και πράγματι, προς το τέλος της ζωής του, στην εξορία, και έτσι ενοχλημένος και ταλαιπωρημένος από τον σωματικό πόνο, ο Φρόιντ ήξερε ότι η ψυχανάλυση αποτελούσε πλέον παγκόσμιο φαινόμενο. Υποπτευόταν ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει η γη της επαγγελίας και αντιλαμβανόταν πλήρως ότι το όνομά του είχε περάσει στο καθημερινό λεξιλόγιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το Μωυσής και μονοθεϊσμός, ένα από τα τελευταία έργα του Φρόιντ, κάτω από το πρίσμα αυτής της αναμφίβολα διαλείψουσας ταύτισης με τη μαγική και σοφή μορφή του Μωυσή. Το ένιγμα βεβαίως είναι το εξής. Γιατί ο Φρόιντ, που γνώριζε τόσο καλά το πρόσωπο του Μωυσή, θέλησε να παρουσιάσει ως Αιγύπτιο τον γεννήτερα του Ισραήλ και του σύγχρονου μονοθεϊσμού? Δεν έχω διαβάσει ποτέ καμιά άλλη εφαφανή εξήγηση. Εδώ θα αποπειραθώ απλώς να δώσω μια πρόχειρη εξήγηση. Το 1938, έτος της συγγραφής του βιβλίου, ο Φρόιντ έβλεπε τα σύννεφα της θύελλας του ναζισμού να μαζεύονται πάνω από την ευρωπαϊκή εβραϊκή κοινότητα. Πολύ ορθά ταύτισε το ιδιόμορφο ηθικό πνεύμα και την απαιτητικότητα του ιουδαϊκού μονοθεϊσμού με τον Μωυσή. Καθιστώντας τον Μωυσή Αιγύπτιο, έναν ηγέτη που ήρθε στους Εβραίους από άλλη χώρα, ίσως ο Φρόιντ ασυνείδητα να θέλησε να στρέψει αλλού το νέο κύμα μίσους εναντίον των Εβραίων. Μια τέτοια είδους μετάθεση ήταν αναμφίβολα απατηλή. Όμως αναδεικνύει και πάλι τη μυθολογική, τη μυθοπλαστική στόφα της φρεουδικής μεθόδου. Η τρίτη λειτουργία αφορά τη γενιά των μύθων. Στην ψυχανάλυση όπως και στον μαρξισμό, υφίσταται το μυστήριο του προπατορικού αμαρτήματος. Όμως αντίθετα από τη θεωρία του Μάρξ, η θεωρία του Φρόιντ είναι συγκεκριμένη. Μιλάει για την πατροκτονία που έλαβε χώρα στην πρωτόγονη ορδή, για τον ευνουχισμό και το φόνο της μορφής του πατέρα από τους γιους. Η ανθρωπότητα, υποστηρίζει ο Φρόιντ, φέρει το σημάδι αυτού του πρωταρχικού εγκλήματος. Από αυτό απορρέει η μακρά ιστορία της προσαρμογής ανάμεσα στην ενόρμηση και την κοινωνική απόθεση, ανάμεσα στην αχαλήνωτη σεξουαλικότητα και την οικογενειακή τάξη, και αυτή η προσαρμογή απέχει πολύ από το να είναι ιδανική. Το Πολιτισμός ως πηγή δυστυχίας, ένα από τα τελευταία έργα του, παρέχει μια ειρωνική, απεσιόδοξη διάγνωση των εντάσεων, των καταστολών, των παραμορφώσεων της ψυχής κατά τη διαδικασία της προσαρμογής της στα οργανωμένα συστήματα της κοινωνίας, μελετώντας τη φαινομενικά κληρονομική δυστυχία του ανθρώπινου είδους, που συνδέεται με μια διαλεκτική βιολογικών και κοινωνικών οθήσεων και καταναγκασμών, ο Φρόιντ βουτάει τώρα βαθύτερα στο μυθολογικό. Το μικρό βιβλίο Πέραν της Αρχής της Ειδονής είναι ένα από τα πλέον εξαιρετικά γραπτά τεκμήρια στην ιστορία της δραματουργικής φαντασίας της Δύσης. Διατυπώνει, και ας μην ξεχνάμε, ελάχιστα μόνο μεγαλοφύοι πνεύματα είναι σε θέση να το πράξουν, έναν μύθο για το νόημα της ζωής που με τον περιεκτικό χαρακτήρα του και το μεταφορικό κύρος του δεν υστερεί σε τίποτα από αυτούς που παραλάβαμε από συλλογικές αρχαίες πηγές. Δύο θεότητες, δύο θεοί, δύο κυρίαρχοι παράγοντες κυβερνούν και διαιρούν την ύπαρξή μας, εξηγεί ο Φρόιντ. Ο έρωτας και ο θάνατος. Ο έρος και ο θάνατος. Η μεταξύ τους σύγκρουση καθορίζει τους ρυθμούς της ύπαρξης, της αναπαραγωγής, της σωματικής και ψυχικής εξέλιξης. Όμως το τέλος, αντίθετα από κάθε διαισθητική, αισθηκτόδη προσδοκία, αντίθετα από όλες τις ελπίδες μας, ο πιο δυνατός, αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στις ρίζες του ανθρώπου, δεν είναι ο έρος, αλλά ο θάνατος. Εν τέλει, το είδος δεν αγωνίζεται για την επιβίωση και τη διαιώνιση, αλλά για την ανάπαυση, την τέλεια ακινησία. Στο οραματικό φρουδικό πρόγραμμα, η έκρηξη της οργανικής ζωής που οδήγησε στην ανθρώπινη εξέλιξη ήταν ένα είδος τραγικής ανομαλίας, μια σχεδόν μοιραία υπερβολή. Συνοδεύτηκε από άφατο πόνο και οικολογική ερήμωση. Αυτό το ξεστράτισμα της ζωής και της συνείδησης όμως, αργά ή γρήγορα θα λάβει τέλος. Μια εσωτερική εντροπία έχει τεθεί σε λειτουργία. Η δημιουργία θα συναντήσει ξανά τη γαλήνη, καθώς η ζωή θα επανέρχεται στη φυσική κατάσταση της ανόργανης ύλης. Η λίμπιντο βρίσκει την ολοκλήρωσή της στο θάνατο. Ο Φρόιντ επέμεινε ότι αυτές ήταν εικονιστικές υποθέσεις, ότι δεν συνδέονταν με τον επιστημονικό του έργο, αλλά με αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε μεταψυχολογία ενός άνδρα που γυρνά σε μια κοινότητα την οποία βαραίνει ο ίσκιος της επανεμφάνισης ενός παγκόσμιου πολέμου και του ακόμα πιο συγκεκριμένου τρόμου ενός ολοκαυτώματος των Εβραίων.
αλλά το επιστημονικό και το μυθολογικό μπλέκονται μεταξύ τους πολύ νωρίτερα στο έργο του. Ο μύθος του φόνου στην πρωτόγονη ορδή είναι βασικός για τη φρουιδική ανάλυση των εντάσεων της συνείδησης του σύγχρονου ανθρώπου. Το μοντέλο της διαλεκτικής του έρωτα και του θανάτου υπονοείται σε ολόκληρη τη φρουιδική θεωρία περί ενστίκτων και ορθολογισμού. Το πέραν της αρχής Ιδονής είναι αναμφίβολα μια μεταφορική υπόθεση. Όμως το βάθος του, η μελαγχολική πεποίθησή του, πηγάζει από τη συλλογική ανάπτυξη και λογική των φρουιδικών θέσεων. Είναι η κορύφωση των αδιάσπαστων προσπαθειών του Φρόιντ να συμφιλειώσει τον άνθρωπο με μια πραγματικότητα δίχως θεό, να καταστήσει αυτή την πραγματικότητα υποφερτή, προτείνοντας μια ίστατη έξοδο. Με αυτή την έννοια, τόσο τα μαρξιστικά όσο και τα φρουιδικά σχέδια για τον άνθρωπο είναι σενάρια λύτρωσης. Ο Προμηθέας, ο Μωυσής είναι αμφότεροι απελευθερωτές, λυτρωτές. Όμως ενώ ο Μάρξ υπενήσεται μια παραδεισένια κατάσταση απαλλαγμένη από την ανάγκη και τη σύγκρουση, ο Φρόιντ ξέρει ότι μια τέτοια ελευθερία θα ισοδυναμούσε με την ανάπαυση του θανάτου. Τόσο στο τοτέμ και ταμπού που προηγήθηκε, όσο και στο Μωυσής και μονοθεϊσμός, ο Φρόιντ επικαλείται σαφώς την έννοια μιας συλλογικής κληρονομιάς αρχαίγωνων αναμνήσεων. Κάνει λόγο για μεταφορά αρχαίτυπων εμπειριών και τραυμάτων μέσω του ασυνείδητου του ανθρώπινου είδους. Η ίδια ιδέα φυσικά υπονοείται στη μεταψυχολογία του πέραν της αρχής της Ιδονής. Μέχρι σήμερα καμία νευροχημική ή νευροφυσιολογική ανακάλυψη δεν ήρθε να υποστηρίξει αυτή την τολμηρή σκέψη. Αντιθέτως, η έννοια των κληρονομικών ή φυλετικών αρχαίτυπων αναμνήσεων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πορίσματα της μοριακής βιολογίας όσον αφορά μια πιθανή εξήγηση του γενετικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα κομμάτι μυθολογίας, μια άμεση μεταφορά εξίσου ζωτική στην αγνωστικιστική κοσμοθεωρία του Φρόιντ, όσο και η παράλληλη μεταφορά του αμαρτήματος στη θεολογική θεώρηση του κόσμου. Για τον Φρόιντ, η ολόγω κληρονομιά των αρχέτυπων αναμνήσεων των απαρχών της ζωής του ανθρώπου παίζει τον ίδιο ρόλο με την πτώση του ανθρώπου, με την ανυπακοή του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, όπως παρουσιάζεται στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ξαναβρίσκουμε εδώ την ιδέα ενός συλλογικού ασυνειδήτου όπου τα όνειρα, οι αναμνήσεις, οι σπερματικές εικόνες είναι ενσωματωμένες και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά διαμέσου των χιλιετιών. Είναι ένα θέμα κεφαλαιόδους σημασίας στην ψυχολογία του Γιούγκ και στη συνολική θεωρία του περί αρχετύπων. Όπως δείχνει πρόσφατη δημοσίευση έπειτα από τόσα χρόνια αναμονής της αλληλογραφίας του Φρόιντ με τον Γιούγκ, η δυσάρεστη ρήξη ανάμεσά τους οφειλόταν σε σύνθετες αιτίες που συσσωρεύονταν με τα χρόνια. Αναμφίβολα από τις πλέον επιβαρυντικές ήταν η πολύ διαφορετική έμφαση στο ρόλο της σεξουαλικότητας και στη φύση της θεραπευτικής διαδικασίας. Όμως το γεγονός ότι οι απόψεις του Φρόιντ και του Γιούγκ συμπίπτουν στο θέμα της κληρονομιάς του αρχέτυπου ψυχικού υλικού και των αρχέτυπων εικόνων υποδηλώνει ότι η διαμάχη μεταξύ των φρουιδικών και των γιουγκιανών θεωριών δεν είναι σε όλους τους τομείς εντελώς αυθεντική. Ή για να είμαι πιο ακριβής, υποδηλώνει ότι στην εικόνα που είχε σχηματίσει ο Φρόιντ σχετικά με την ανταρσία, την προδοσία του Γιούγκ, υπήρχαν ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέμεναν για αυτόν σκοτεινά. Η φρουιδική ψυχανάλυση ήταν αποφασισμένη να απαλλάξει την ανθρώπινη ψυχή από τις παιδικές αυταπάτες, σύμφωνα με τη διατύπωση του Φρόιντ, της θρησκείας. Σκόπευε να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την παιδικότητα των μεταφυσικών δοξασιών. Η ψυχολογία του Γιούγκ φυσικά όχι μόνο αντλεί από τη θρησκευτική εμπειρία στοιχεία για πολλές από τις βασικές της κατηγορίες, αλλά βλέπει τη θρησκεία ως αναγκαίο εξελικτικό παράγοντα στην ιστορία και στην υγεία της ανθρώπινης ψυχής. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, η φρουιδική διαμάχη με το γιουγκιανό μοντέλο είναι εν μέρει σύγκρουση ανάμεσα στον αγνωστικισμό και την υπερβατική πίστη και σε πολύ βαθύτερο επίπεδο μονομαχία ανάμεσα σε μια νέα μυθολογία, ένα υποκατάστατο πίστης και ένα σύστημα που θέλει να επαναφέρει τους αντίπαλους αρχαίους θεούς. Επιτρέψτε μου να παραθέσω απόσπασμα μιας από τις Λίαν προσφάτως δημοσιευμένες επιστολές. Ο Γιούγκ γράφει στον Φρόιντ στις αρχές της σχέσης τους. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πιστεύω, δόκτωρα Φρόιντ, ότι οφείλουμε να δώσουμε χρόνο στην ψυχανάλυση προκειμένου να διεισδύσει στους ανθρώπους από πολλά κέντρα, προκειμένου να τονώσει την έννοια του συμβολικού και του μυθικού στο μυαλό των πνευματικών ανθρώπων. Θέλουμε να επαναφέρουμε όσο τον δυνατόν πιο αβίαστα τον Χριστό στη θέση του προφητικού θεού του κρασιού, να αφομοιώσουμε τις καταπληκτικές ενστικτόδεις δυνάμεις του χριστιανισμού, με σκοπό να αποκαταστήσουμε την παλιά λατρεία και τον ιερό μύθο σε αυτό που ήταν πρώτα, μια χαρούμενη γιορτή μέθης, όπου ο άνθρωπος ανακτά το ήθος και την ιερότητα του ζώου. Αυτή ήταν η ομορφιά και ο σκοπός της αρχαίας θρησκείας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Είναι μια δήλωση πολύ παράξενη. Εξηγεί νομίζω σε ένα σημείο τη σφοδρότητα και το προσωπικό δράμα της ρήξης ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Γιούγκ έλεγε στο Φρόιντ: «Έλα να φέρουμε πίσω τους αρχαίους θεούς, τίποτα λιγότερο». Όπως ο ορθόδοξος μαρξισμός, έτσι και η φρεουδική ψυχανάλυση αποσύρεται ήδη από το προσκήνιο της ιστορίας. Κανένας ψυχαναλυτής σήμερα δεν συναντά στενείς σαν αυτούς που περιέγραψε ο Φρόιντ. Η κλινική υποστήριξη παραμένει προβληματική. Το κίνημα έχει διασπαστεί σε δεκάδες αντίπαλες εκκλησίες, μεταξύ των οποίων έχει ξεσπάσει άγρια διαμάχη. Η απελευθέρωση που ξεκίνησε με το Φρόιντ, όσον αφορά την αντίληψη για τη σεξουαλικότητά μας, για τις αυτόνομες ανάγκες των παιδιών, όσον αφορά την ψυχοπαθολογία και τις ψυχικές ασθένειες, υπήρξε σημαντικότατη. Χάρη στον Φρόιντ και το έργο του,
Εμείς σήμερα αναφέρουμε πιο ελεύθερα τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή μας. Όμως το ζήτημα είχε και μια άλλη πολύ μεγαλύτερη πτυχή. Ο Φρόιντ επιχείρησε να εξορκίσει τους πανάρχιους ίσκους του ανορθολογισμού της πίστης στο υπερφυσικό. Η υπόσχεσή του, όπως εκείνη του Μάρξ, ήταν μια υπόσχεση φωτός. Δεν εκπληρώθηκε. Τουναντίον.